Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το μέχρι πρότινος τερματοφύλακα της ομάδος του Άρεος, το Γιάννη το Φυσέκη, ο οποίος απασχόλησε λίγο την επικαιρότητα, κυρίως εδώ τη δικιά μας εκπομπή, που έχει έτσι προεκτάσεις ακαδημαϊκές, αν μη τι άλλο. Γιάννη μου, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα. 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 Είσαι καλά? Ωραία, μια χαρά. Ωραία, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ο Γιάννης Φυσέκης, για όσους ενδεχομένως να μην το είχαν ακούσει, αλλά νομίζω λίγο πολύ θα το διάβασαν και θα το άκουσαν εδώ από το Λίμπερο 107,4. Μέχρι πρώτη ενός τερματοφύλακας της ομάδος, αποφάσισε να σταματήσει στα 30 του. Καλά το λέω, 30 χρονών. Ναι, ναι. Να μικρή. 30 στις 10 του μήνα. 10 Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Ωραία, θα σου πούμε και χρόνια πολλά να ξέρεις. Θα σου ευχηθούμε. Okay. Αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο για να. Πώς να το πω, για να. Αφοσιωθεί. Αφοσιωθεί, μπράβο και εκεί μου. Να αφοσιωθεί σπουδές και είναι μια περίπτωση η οποία λίγο πολύ στο ποδοσφαιρικό τομέα είναι σπάνια. Γι' αυτό και μας εκεί προκαλέσει εντύπωση. Έτσι είναι, Γιάννη μου. Έπρεπε να. Δεν πρέπει να διαλέξω. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσα να κάνω πολλά. Είμαι στον τελευταίο χρόνο του διδακτορικού και οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Όπως αυξημένες θα ήταν και με την ομάδα, οπότε από το να είμαι σε δύο πράγματα μέτριος, ας προσπαθήσω να είμαι σε ένα καλός. Γιατί σε αυτή τη χώρα, το είπα πολλές φορές δυστυχώς, δεν έχεις τη δυνατότητα να συνδυάσεις, να το πω, δύο πράγματα μαζί. Έκανα πάρα πολλές προσπάθειες χρόνια τώρα, όλη μου τη ζωή βασικά κάνω αυτό, προσπαθώντας να τα συνδυάσω, αλλά τώρα πλέον το επίπεδο των σπουδών είναι αρκετά υψηλό και ο χρόνος που απαιτείται είναι πολύς. Οπότε οφείλω να είμαι εδώ. Και μάλιστα είναι και μία και οι δύο οι κλάδοι στους οποίους έχεις έτσι ασχοληθεί έχουν ένα στοιχείο αφοσίωσης για να γίνεις καλός, όπως είπες. Δηλαδή και να ασχοληθείς, ας πούμε, με τις σπουδές, να φτάσεις σε ένα επίπεδο του διδακτορικού. Και για να ασχοληθείς και με το ποδόσφαιρο, να φτάσεις σε ένα επαγγελματικό, σε να έχεις μια κατάρτιση, πρέπει να κάνεις και λίγο ασκητική ζωή, τρόπο δεινά. Ως ένα σημείο ίσως, ναι. Ειδικά η θέση του τερματοφύλακα, ναι, θα μπορούσε. Γιατί είναι και λίγο πιο έτσι, μοναχική. Αυτό το έχω να στο ρωτήσω, γιατί μοναξιά του τερματοφύλακα, αλλά βέβαια από την άλλη, φέτος ο Άρης φαίνεται να πηγαίνει, τουλάχιστον ας πούμε, με τις μεταγραφές που έχει κάνει, με την ενίσχυση και με όλα αυτά. Πολλοί κάνουν λόγο ότι ενδεχομένως να πάει η ομάδα τρένο. Άρα ενδεχομένως να μην έχεις πολλή δουλειά στα γκολπόστ, οπότε μπορείς να βγάλεις κάποιο βιβλιαράκι, να διαβάσεις. Να ασχοληθείς. Να ασχοληθείς. Ναι, μωρέ. Μην κάνετε πολλές επιθέσεις, να σε προστατεύουν λίγο οι συμπαίχτες σου. Δεν μου λες ποιο είναι το αντικείμενο ακριβώς του διδακτορικού σου. Αν σου αναλύσω ακριβώς, θέλει πολλή ώρα και θέλει θεωρία. Δεν ξέρω ποια βάση έχετε τώρα στο καμία βάση. Ας το αφήσω εκεί, θα μιλήσω πολύ γενικά στο ότι η έρευνα έχει να κάνει με το καρκίνο στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο δηλαδή. Mm-hmm. Είναι μια καινούργια προσέγγιση σχετικά παγκοσμίως στην προσέγγιση τέλος πάντων της νόσου και προσπαθούμε τέλος πάντων μέσα από αυτή την προσέγγιση να βρούμε μια λύση. Είσαι σε ποιο πανεπιστήμιο? Έτσι. Σε ποιο πανεπιστήμιο? Το εργαστήριο στο οποίο έχω διεξάγει τη έρευνα στεγάζεται στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Ανήκει στο Δημοκρίτιο, στην Αλεξανδρούπολη. Το Δημοκρίτιο βέβαια έχει έδρα την Ξάνθη και έχει τμήματα σε Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη. Η καταγωγή σου σένα είναι από εκεί? Όχι, από Τρίλοφο, από Θεσσαλονίκη. Α, εδώ δικός μας είσαι. Α, εντάξει. Ναι, εδώ δεν έχω κανένα. Απλά έτυχε εκείνο. Σωστό. Επίσης, αυτό που θα μου επιτρέπεις να σε κατηγορήσω για ένα πράγμα, ότι έχεις χαλάσει την πιάτσα πάρα πολύ, διότι η απόφασή σου να σταματήσεις το ποδόσφαιρο και να ακολουθήσεις, να συνεχίσεις τις σπουδές σου και να αφοσιωθείς εκεί, έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια στο γυναικείο πληθυσμό, όπως έχω και την Κική απέναντί μου. Διότι δεν ξέρω για ποιο λόγο οι γυναίκες το βρήκαν αυτό, είπανε μπράβο το παιδί, να αφήσει αυτά τα ποδόσφαιρα και να αφοσιωθεί σε κάτι. Εντάξει, πιο... Εντάξει, είναι κάτι που δεν το συναντάμε και συχνά. Ναι, δεν το συναντάμε. Οπότε... Γιατί σε προκάλεσε τέτοια εντύπωση, Κική μου, πες εδώ στο Γιάννη μας. Κοίταξε, γιατί γενικώς δεν το περιμένεις, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε καλλιεργημένοι άνθρωποι. Ναι, τώρα με βάζει να πω πράγματα που δεν θέλω. Πάντως είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτό, νομίζω. Εγώ... Αυτό έχω να σε κατηγορήσω. Μέχρι και πρώην δεσμός μου είπε: α, θα έχεις το παιδί αύριο στην εκπομπή, θα έρθω να κάνω ντου να σαρπάξω από την άλλη. Είδες. Λοιπόν, ήθελα αυτό που είπες για την
αυτό είναι μια γενική ερώτηση που δεν, είναι, δεν μου έχει τύχει ποτέ να την κάνω σε τερματοφύλακα. Για τη μοναξιά του τερματοφύλακα. Ναι. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Σαν θέση είναι ιδιαίτερη και ακόμα και στην προπόνηση κάνεις κάτι άλλο. Η τεχνική σου, η τακτική σου, η αντίληψη σου, όλα είναι διαφορετικά. Mm. Η αντίληψη του ποδοσφαίρου γενικότερα είναι διαφορετική από ό,τι ένας ποδοσφαιριστής μέσα. Βέβαια δεν έχει κάποιους κινδύνους, γιατί ειδικά σε χρονιές όπως είναι αυτή που προείπες τώρα, ότι πρόκειται να εξελιχθεί έτσι για τον Άρη και μαχάρι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πρέπει να είσαι σε γρήγορση, πρέπει να είσαι έτοιμος, μπορεί να χρειαστεί μία φορά σε όλο το παιχνίδι. Μία μόνο. Και αν αυτή η μία στοιχήσει, θα σου λένε μία φορά ήρθε όλο και όλοι. Το οποίο μπορεί να μην μπορείς να κάνεις και πολλά. Δεν έχει σημασία, εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος. Είσαι συνεχώς εκτεθειμένος κιόλας. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και η ομάδα γενικότερα, σε τέτοιες ομάδες που θα πάνε εύκολα τέλος πάντων όλη τη χρονιά, πάνε να πάβονται λίγο, δηλαδή αρχίζουν πλέον να μην νιώθουν τον κίνδυνο. Δεν είναι εύκολο για τον τερματοφύλακα. Πρέπει να τους κρατάς εκεί. Mm-hmm. Στο μυαλό τους ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να προσέχουμε και εδώ. Να σε ρωτήσω, τι σκέφτεται ένας τερματοφύλακας όταν η μπάλα είναι μακριά από την περιοχή, ρε παιδί μου, παίζεται στην άλλη εστία. Διάφορα, τι ψώνια μπορεί να κάνει. Αλήθεια. Εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο. Όχι φυσικά. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι διαφορετικό. Είσαι απορροφημένος και εσύ, είναι σαν να παίζεις. Είναι σαν να είσαι στο επίκεντρο του αγώνα, γιατί το παρακολουθείς. Ταυτόχρονα όμως προσπαθείς να κοιτάς και τριγύρω, να δεις αν υπάρξει κάποια παράληψη, αν κάποιος έχει ξεχαστεί. Να μαντέψεις, να κάνεις υποθέσεις, δηλαδή πώς μπορεί να αναπτυχθούν όταν χαθεί η μπάλα. Να βρεις λίγο τα αδύναμα σημεία πίσω, ώστε να καλύψεις έγκαιρα. Δεν μου λες και κύριε, εσύ ρώτα κάτι στο Γιάννη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ό,τι θες. Έχω χρόνο. Επειδή πάνω κάτω μετέφερες την εικόνα μέσα στα αποδυτήρια και πώς γίνονταν συζητήσεις για το αντικείμενο των σπουδών σου με τους συμπαίκτες σου, στο εργαστήριο ας πούμε, οι συνάδελφοί σου εκεί, πώς αντιμετώπιζαν το γεγονός ότι είσαι τερματοφύλακας? Εντάξει, το τερματοφύλακας δεν το παίρναν χωριστά, το παίρναν σαν ποδοσφαιριστή συνολικά. Ναι, δηλαδή, ναι, δεν μπορούσα να... η αλήθεια είναι ότι το παίρνανε, όχι ακριβώς, θα μπορούσα να πω ότι ναι, ήταν κάτι αντίστοιχο όπως αντιμετώπιζαν τη σχολή στο ποδόσφαιρο, κάπως έτσι, και τα παιδιά της σχολής φαινόταν κάπως παράξενο ότι διέθετα χρόνο και μάλιστα πολύ για εκεί. Και μάλιστα μου λέγανε πώς προλαβαίνεις, αλλά ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μαζί μου, δηλαδή δέχτηκα και κατά τη διάρκεια που ήμουν ενεργός τόσα χρόνια, αλλά και τώρα που ακούστηκε τέλος πάντων αυτό, αρκετά θετικά σχόλια από παιδιά της σχολής που μου λέγανε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και πιστεύαμε ότι δεν έχουμε χρόνο, τώρα αξίζει να προσπαθήσουμε και κάπως έτσι. Δηλαδή χαίρομαι αν το πάρουν έτσι, βέβαια είναι πολύ δύσκολο, σας το είπα, γιατί βεβαίως το εξηγούσα αυτό, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Καλά, εσύ είχες και πάει και σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε, και σε ακολουθήσει εντελώς ακαδημαϊκή πορεία. Οπότε μπορεί να καταλάβει κάποιος. Πάντως, το ότι μπορεί να συνδυαστεί το ποδόσφαιρο με τις σπουδές είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, και δεν χρειάζεται να προκαλεί και εντύπωση στον κόσμο ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να ξέρει γράμματα. Απλά ο φοιτητής, ο οποίος θα ζήσει μια φοιτητική ζωή που θεωρείται η καλύτερη όταν θα πας, ναι, και θα φύγεις και θα πας στις εκδρομές σου και θα βγεις και όλα αυτά, αυτό δεν θα τα κάνει. Δηλαδή, εγώ φοιτητής δεν έζησα ποτέ τη ζωή που θεωρείται ως φοιτητής. Η ζωή να που δεν έζησα. Φύγω. Ναι, δεν το έζησα ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Χωρίς να σου πω ότι μου λείπει τέλος πάντων. Προφανώς είχες. Τότε, κατά τη διάρκεια τότε, έλεγα, έβλεπα άλλους έξω, λέω εγώ τι κάνω. Παρ' όλα αυτά μετά αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, είναι κάτι εφήμερο. Σου μεσουμένουν πράγματα πιο σπουδαία. Βεβαίως. Σε ποιες ομάδες έχεις αγωνιστεί, Γιάννη? Πέρασα ή αγωνίστηκα. Είναι διαφορετικό. Ότι... Πρέπει να σας αφήσει. Πες, ας πούμε, αγωνίστηκες. Γιατί το πέρασμα, για να μου λες ότι άλλαζες συνεχώς. Ναι, γιατί υπάρχει όρος δανεισμός στην Ελλάδα, ναι, με πολύ κακή έννοια. Βεβαίως. Στην οποία απλά σε στέλνουν από εδώ και από εκεί. Στην ΑΕΚ έκανα ένα φιλικό. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι αγωνίστηκα. Από εκεί και πέρα στις ομάδες ήμουνα στη Γάμα Εθνική κυρίως, Καρδίτσα, Λαμία, Καλαμαριά, Β' στην Καλαμαριά. Μετά γύρισα πάλι πίσω, με αφήσαν ελεύθερο Παονέ, Πανσεραϊκό και φυσικά Αλεξανδρούπολη στο Εθνικό.
και στον Άρη. Αρκετά τούρε έκανα. Έκανες ένα μικρό, μία μικρή διατριβή στην ελληνική επαρχία. Και ξέρεις, επειδή πας το minimum για 6 μήνες σε κάθε ομάδα, που σημαίνει ότι εντάξει, ζεις λίγο την πόλη που πας. Ναι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι έζησες αρκετές πόλεις. Και πώς το συνδυάζεσαι, δηλαδή όλο το θέμα των σπουδών, ενώ ήσουν μακριά από την έδρα, από εκεί που το πανεπιστήμιο σου. Επειδή το πανεπιστήμιο έχει αρκετά πρακτικά κομμάτια και είναι φυσιολογικό, τα οποία είναι με παρουσία και είναι υποχρεωτικά, εκεί ξεκίνα έμενα πίσω. Βέβαια προσπαθούσα να συνοηθώ με καθηγητές, επειδή χωρίζουν τμήματα αυτοί, αν μπορούσα πάντα να έμπαινα σε ευνοϊκό τμήμα και το 90% των περιπτώσεων με βοήθησε στα υποχρεωτικά. Στα θεωρητικά μαθήματα που έπρεπε να δώσω και εξετάσεις φυσικά, για μένα υπήρχε μόνο μια εξεταστική, εξεταστική του Ιουνίου, γιατί τότε είχαμε άδεια από τις ομάδες. Σωστό και αυτό. Και όταν ο αθλητής, αυτό τώρα θα σου πω τη ζωή του αθλητή, όταν ο αθλητής έκανε το μήνα των διακοπών, εγώ ποτέ δεν έκανα διακοπές. Ήμουν εδώ, διάβαζα και έδινα μαθήματα. Δεν μαύρισες ποτέ δηλαδή? Όχι, δεν είμαι και, είμαι και λίγο, ξέρεις, ορεινός. Λίγο άσπρος. Είμαι λίγο καταλόξαντος κιόλας, δεν είμαι για να μαυρίσω. Ναι. Οπότε ο Ιούνιος ήταν μόνο διάβασμα. Μεταξύ, το Σεπτέμβριο είναι που περνά τα περισσότερα μαθήματα. Εκεί δεν μπορούσα να πάω. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Σε εμάς δεν ισχύει τόσο. Ναι. Σε εμάς αυτό που πρέπει να δώσεις, θα το δώσεις όποτε και να το δώσεις. Δεν γλιτώνεις. Καλά, ναι. Όχι, το λέω ρε παιδί μου, επειδή είναι πιο εύκολα, πιο τέτοιο μαζί, παλιότερα αυτά. Τέτοια. Αλλά εντάξει, το δικό σου επίπεδο δεν είχε και. Ναι, δεν έχει. Άστο. Τώρα, από εδώ και πέρα, με το μέλλον σου, πώς το βλέπεις, δηλαδή τελειώνεις φέτος το διδακτορικό? Ας πούμε τελειώνω. Ας πούμε. Μπορεί να χρειαστώ, ναι. Μπορεί να χρειαστώ 1,5 χρόνο. Ναι, ναι, γιατί εντάξει. Δεν είναι, η έρευνα και το διδακτορικό δεν έχει στάνταρ. Δηλαδή δεν θα πεις τελειώνω σε 3 χρόνια. Και έχει να κάνει τώρα και με τι προβλήματα συναντάς, τα οποία είναι πάρα πολλά σε αυτή τη χώρα σε ερευνητικό επίπεδο. Οπότε εξαρτάται. Υπολογίζω σε 1-1,5 χρόνο. Πρέπει να έχω να δω τα αποτελέσματά μου, αναλύσεις και φυσικά έχεις να γράψεις τη διατριβή, η οποία παίρνει αρκετό διάστημα. Υπάρχει προοπτική μετά το τέλος? Από εκεί και μετά δεν μπορείς να ξέρεις. Και γενικά έτσι δεν ήμουν ποτέ σαν άνθρωπος κιόλας. Δηλαδή δεν κοιτούσα το τι θα γίνει σε 2 και 3 χρόνια. Ίσως παλιότερα, βέβαια και τώρα επιχειρήσεις να δείτε, τα τελευταία χρόνια δεν κάνουν προγραμματισμό για 5 ετία που κάναν παλιά ή 3 ετία. Κάνουν για 2 μήνες, 3 το πολύ. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει. Ακριβώς. Οπότε αν δεν ξέρουν αυτοί, τι να σου πω εγώ τώρα για το μέλλον, δηλαδή για δουλειά, για... Δεν ξέρω, θα κάνω αυτό που έχω τώρα μπροστά μου όσο καλύτερα μπορώ, πάντα αυτό έκανα. Και μετά ότι είναι να έρθει θα το αντιμετωπίσω. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα κλισέ του αθλητισμού, ότι κοιτάμε την κάθε χρονιά ξεχωριστά. Το γήπεδο έχει 4 γραμμές, 11-11, σύνολο 23. Κοιτάξτε, κατά κύριο. Η μπάλα είναι στρόγγυλη. Απογοητεύτηκα το ότι σε έβγαλα πριν από λίγο στη γραμμή και δεν ξεκίνησες με το σίγουρα. Άρα όχι μόνο το σίγουρα, θα σου πω και άλλο. Σίγουρα πιστεύω, εγώ πιστεύω κατά τη γνώμη μου. Δεν ήσουν απλασμένος για ποδοσφαιριστή. Οπότε καλά έκανες και διαχώρισες τη θέση σου. Ναι, αυτό είναι στενάχωρο που λες, τέλος πάντων. Εντάξει, το διασκεδάζουμε μόρα και λίγο. Ο καθένας ακολουθεί, ο καθένας είναι και υπεύθυνος και υπολόγος των πράξεών του και αυτές το καθορίζουν. Και εκεί μου εσύ σε βλέπω έτσι ανήσυχη. Ναι, ναι, ανήσυχη. Όχι, θες να ρωτήσεις τον Γιάννη. Γιατί και εκεί να ξέρεις ότι σήμερα την έφερα στο στούντιο επειδή θα είχαμε τη δικιά σου τηλεφωνική παρουσία. ήθελε να μάθει πράγματα. Νιώθω σε προνομιούχα θέση. Μικρός, ας πούμε, ας κάνουμε και εμείς αυτή την κλισέ ερώτηση. Ανάμεσα στα δύο, τι ήθελες πιο πολύ, ας πούμε, ήταν κάποιο από τα δύο το όνειρό σου? Ούτε η σχολή αυτή καθ' αυτή ήταν επιλογή μου, ούτε ποδόσφαιρο πίστευα θα παίξω. Πίστευα, δεν ονειρευόμουν. Δεν θέλω να σου πω, γι' αυτό σου είπα πριν ότι είπα μικρός ήμουν έτσι, δεν κοιτούσα τόσο μακριά. Δηλαδή δεν ήμουν το παιδί που θα σου πω, α, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αυτό, ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Το κατά λάθος βρέθηκα. Και κατά λάθος, κατά τύχη προσπαθούσα γι' αυτό, δηλαδή έκανα ό,τι ήταν απαραίτητο και απλά βρέθηκα εκεί, δεν ξέρω. Και στα δύο περίπου. Στο σχολείο ήμουν πάντα καλός μαθητής. Εντάξει, αυτό το ήξερα ότι τα παίρνω τα γράμματα. Ναι, το είχα. Τα δηλαδή, πιάνεις μέσα... τα γράμματα. δεν ήθελα κάποιες ώρες διάβασμα και μου ήταν αρκετές. Οπότε γι' αυτό έχεις και τον χρόνο για να ασχοληθείς και με το ποδόσφαιρο, ότι μπορείς να τον κλωδέψεις. Προσπαθούσα πάντα, ήμουν
κοίτα, το μεγαλύτερο προσόν από όλα θεωρώ, δεν ξέρω το, όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορώ αν δεν υπάρχει τάξη και οργάνωση. Δεν μπορώ. Σε αναγκαστικούλης λίγο. Αρκετά, αρκετά θα έλεγα. Μικρός ειδικά, σου λέω, μπορεί να είχα και πρόβλημα. Έκανα... ναι. Αυτό ότι έπρεπε ουσιαστικά τελειώνοντας σχολεία, οτιδήποτε έφευγα κατευθείαν να διαβάσω οπωσδήποτε, να τελειώνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, ώστε να έχω χρόνο μετά να πάω η προπόνηση ή οτιδήποτε. Καλά, κοίταξε, νομίζω χρειάζεται να έχεις μια τέτοια τάξη και μια τέτοια οργάνωση για να, όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο σαν το δικό σου, για να ακολουθείς ένα πρόγραμμα, να εξελίσεις και την επιστήμη σου. Δεν μπορείς να είσαι και με μια διάσπαρτη σκέψη. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Το λέω συχνά βέβαια. Δεν μ' αρέσει τόσο, αλλά σε αυτή τη χώρα, αν δεν έχεις κάποια στοιχεία τα οποία να διορθώνουν τα γενικότερα κακώς κείμενα, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Σωστό. Δηλαδή, αν είσαι και ανοργάνωτος τελείως και πας χήμα, άμα συνυπολογίσεις και τη χήμα κατάσταση της χώρας, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα παραμείνεις. Λοιπόν, δύο πράγματα έτσι για να το κλείσουμε και να σε αποδεσμεύσουμε. Δεν ξέρω και αν έχεις κάτι άλλο μετά να προσθέσεις, βεβαίως. Ένα, τι θα σου αφήσει το ποδόσφαιρο τώρα που πλέον έχεις αποχωρήσει από αυτό. Και δεύτερον, η σχέση σου με τους συμπαίχτες σου, ποιες ήταν? Ξεκίνησα ανάποδα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα σε ομάδες που ήμουν, με κανέναν. Ούτε καν με τους τερματοφύλακες, τους οποίους παίζαμε διαθέσει. Να σου πω και την αλήθεια, με τον Ντινάρη και το που του γνωριζόμαστε μια εβδομάδα, ακόμα μιλάμε. Δεν το συζητώ με τον Πέτρο, τον Παϊμάκη, ακόμα και με τους μικρότερους. Οπότε η σχέση μου είναι, θα είναι καλή. Εντάξει, δεν έχει την καθημερινή επαφή, οπότε αυτό σε απομακρύνει λίγο, αλλά... Δένεσαι, γίνεσαι ομάδα όταν λειτουργείς μέσα σε ένα τέτοιο σύνολο. Όχι πάντα. Έχει να κάνει και με την ομάδα αυτό και με όλα τα παιδιά. Και πρόσεξε, δεν λέω ότι μπορεί κάποιος να μην είναι καλός χαρακτήρας, αλλά είναι χαρακτήρες και χαρακτήρες. Βεβαίως. Δεν ταιριάζεις πάντα και δεν είναι εύκολο να γίνει και αυτό που λες. Πρέπει να είναι όλοι δεκτικοί. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάποιος κακός. Τι μπορεί να δέσει έτσι, μια ομάδα, μπορεί να δέσει, ας πούμε, η επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ας πούμε, ξέρω, πάμε για πρωτάθλημα, πάμε να σωθούμε. Ότι έχουμε, ρε παιδί μου, έτσι, πολύ άμεσο, ότι λειτουργούμε από πίεση. Αυτό σε δένει ή δημιουργεί μέσα ίντριγκες, δημιουργεί. Σίγουρα ο στόχος. Άμα δεις τον ορισμό της λέξης ομάδα, ξέρεις ποιος είναι. Είναι ένα σύνολο ανθρώπων, λέει, με κοινό στόχο. Σίγουρα θα σε κάνει η ομάδα ή οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι πάντα αυτό, όσο έχω καταλάβει τόσα χρόνια. Είναι στον άνθρωπο. Είναι να πετύχεις πολλούς ανθρώπους μαζί και αυτό ίδιους, και αυτό έχει να κάνει με την επιλογή, και να πάω πιο πάνω έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και την οτροπία της ομάδας, η οποία πρέπει να είναι σταθερή, και έτσι επιτυγχάνεται αυτό. Π.χ. είδες, ας πούμε, Μπαρσελόνα σε τέτοιο επίπεδο, για να μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Ότι δεν έχει σημασία ποιος είσαι, ο Ιμπραήμοβιτς να είσαι, εγώ θέλω αυτούς. Να λειτουργήσεις συνολικά, ναι, και όχι ατομικά. Θέλω. Και τι αποκομίζεις, ας πούμε, από το ποδόσφαιρο, μόλις αυτή την ασχολία? Τι θα σου μείνει στο τέλος, τι θα σκεφτείς μετά από χρόνια, τι θα έχεις να διηγήσει, ας πούμε? Σίγουρα πολλές... Είπε σίγουρα, να το, τα καταφέραμε. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Πρέπει να είμαι και λίγο ποδοσφαιριστής. Ναι, αυτό σου λέω. Έχω παίξει μπάλα και ξέρω, θα μπορείς να λες επίσης. Εμείς πριν 20 χρόνια και τέτοια. Όταν έπαιζα εγώ και... Ναι. Φίλοι. Πολύ σπουδαίο. Εμπειρίες. Ο τρόπος να αντιλαμβάνεσαι και να σκέφτεσαι πολλά πράγματα, τα οποία εσύ, ενώ στα 20 άλλοι, όπως σου είπα, ήταν φοιτητές, εγώ προσπαθούσα να δω τι συμβαίνει, τι γίνεται, τέλος πάντων, να διεκδικείς μια θέση. Οι παραστάσεις, δηλαδή, όλες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλους τη ζωή. Χρήματα δεν μπορώ να το πω. Βέβαια και κακά πράγματα, τα οποία δεν είναι ουσιαστικά κακά, σε βοηθάνε για τη ζωή σου. Βεβαίως. Δεν μένουν κιόλας στο τέλος, να φαντάσουμε. Ναι. Σαν εμπειρία τα κρατάς και απλά προσέχεις αυτό. Όλα τα πράγματα. Πολλά, και ο αθλητισμός με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, άλλοι ενώ πληρώνουν ουσιαστικά σε γυμναστήρια και οτιδήποτε, εγώ το έκανα και το ευχαριστιόμουν κιόλας και έβγαζα και κάποια λεφτά. Πολύ ωραία σκέψη αυτή. Είναι πολλά. Για τον Άρη. Σίγουρα πρέπει κάποιο παιδί να ασχοληθεί. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα. Για τον Άρη, τώρα κλείνοντας, ας πούμε, και πώς βλέπεις τη χρονιά, πώς τα πράγματα, θα το παρακολουθήσεις?
Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να μην το παρακολουθήσεις. Άλλη μόνο, αλλά δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Και το λέω, δεν νομίζω, δηλαδή έχω μια μικρή έτσι αφήνω πιθανότητα, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι όλα... Υπάρχει ο ασταθμητός παράγοντας. Ξέρουμε πώς είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν χρειάζεται να λέω. Χάνει την αξία του. Δηλαδή είναι κουραστικό να το λέω συνέχεια. Νομίζω όμως ότι εντάξει, τώρα έχει ποδοσφαιριστές και ένα σύνολο το οποίο είναι σύνολο όχι γάμα εθνικής. Σίγουρα. Σίγουρα όχι. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι ότι η γάμα είναι λίγο περίεργη. Πρέπει να είναι λίγο πιο δυνατή, πρέπει να πέσει και καμιά κλωτσιά παραπάνω που λέει ο λόγος. Θέλει και λίγο αυτό του είδους το ποδόσφαιρο. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, να βγει η ομάδα και μετά στην Α πηγαίνοντας εκεί είναι πολύ διαφορετικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Κική μου, θες να ρωτήσεις κάτι τελευταίο το Γιάννη πριν τον αποδεσμεύσουμε? Όχι, έχω καλυφθεί. Έχεις καλυφθεί. Πολλά μπράβο και καλή συνέχεια στο ερευνητικό σου έργο πλέον. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Καλή στα διαδρομία, ό,τι επιθυμείς. Αυτά. Και λες και τα χρόνια πολλά. Και τα χρόνια πολλά για τις 10 Οκτωβρίου, να σου πούμε. Προκαταβολικά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Γεια. Τσαο, τσαο, τσαο.